Δήμος Ευρώτα, ο κεντρικός δήμος της Λακωνίας. Συνδέει Ανατολή με Δύση, Βορρά με Νότο. Υποχρεωτική διέλευση για ντόπιους και επισκέπτες. Μια παλιά γέφυρα του Ευρώτα εξυπηρετεί ακόμα, περιμένοντας μια νέα. Έργο που έχει μπει σε προτεραιότητα και δεν επιτρέπει καμία αναβολή. Οι παρακάμψεις Σκάλας και Βλαχιώτη δεν είναι έργο τοπικό αλλά περιφερειακό. Όσο ενδιαφέρει το Δήμο Ευρώτα, άλλο τόσο και κάθε Δήμο της Λακωνίας. Το νερό πότε χάνεται στα βάθη των γεωτρήσεων και πότε πλημμυρίζει τον τόπο. Πλουτοπαραγωγικός τόπος, αλλά χωρίς τις αναγκαίες υποδομές. Εδώ παράγονται προϊόντα σε ποσότητα και ποιότητα και τροφοδοτούν αγορές της Ελλάδας και της Ευρώπης. Τα κόστη μεταφοράς προβληματίζουν, όπως και τα κόστη παραγωγής. Ο Δήμος εκτείνεται από το Λακωνικό κόλπο έως τα υψώματα του Πάρνωνα. Οι αρδευόμενες καλλιέργειες είναι ευλογία και κατάρα μαζί. Μια παραγωγική δύναμη. Περιβόλι της Λακωνίας, ελαιώνας της Πελοποννήσου. Παραθαλάσσιες, παιδινές, ημιορεινές και ορεινές περιοχές. Οι τοπικές αρχές δεν έχουν προτάξει διαχρονικά τα αναγκαία μεγάλα έργα. Το αρδευτικό Τρινάσου, αντιπλημμυρικά σε Ευρώτα και Βορβά. Χρειάζονται υπερβάσεις, έχουν γίνει προσπάθειες, αλλά και λάθη στο παρελθόν. Η προσαρμογή στα νέα κλιματολογικά δεδομένα είναι επιβεβλημένη. Όχι μικρά, αλλά μεγάλα έργα που θα λύσουν προβλήματα. Δήμος Ευρώτα. Η Δημοτική Αρχή και η Αντιπολίτευση πρέπει να απαντήσουν στις προκλήσεις της εποχής, τόσο με έργα υποδομής, όσο και με έργα πνοής. Ο Δήμος είναι κομβικός, παράγει πλούτο, αλλά δυστυχώς εδώ δεν ευδοκιμούν μόνο προϊόντα. Τα προβλήματα στο Δήμο Ευρώτα είναι πολλά. Στα ξηροκάβια υπάρχουν σκουπίδια από παλιά. Ενεργές χωματερές ξεφυτρώνουν εδώ και εκεί. Σταθμοί ανακύκλωσης ανενεργοί. Η κοινή γνώμη είναι προβληματισμένη για τα κοινοκομεία στο Δήμο. Το φυτοπαθολογικό εργαστήρι στο Αστέρι δεν λειτουργεί. Στη συνοικία Φανιά οι κάτοικοι είναι στο πόδι. Το έργο ίδρυυσης στις Κροκιές δεν έχει ολοκληρωθεί. Συστήματα αφαλάτωσης νερού σαπίζουν. Το κταίο ρημάζει στις Κροκιές. Το χωριό δεν έχει παιδικό σταθμό. Αξιοθέατα μένουν αναξιοποίητα. Μνημεία αφημένα στην τύχη τους. Τα ηλεκτρολογικά στα σχολεία είναι επικίνδυνα. Γήπεδα λογκώνουν από άγρια βλάστηση. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις στο Βλαχιώτη έχουν γίνει γκαράζ. Το κέντρο υγείας Βλαχιώτη υπολειτουργεί. Εργατικά χέρια δεν υπάρχουν πάντα. Δαπάνη πολλών χιλιάδων ευρώ σε πανηγύρια, ενώ υπάρχουν άλλοι τα προβλήματα ζωτικής σημασίας. Αύξηση τελών στους δημότες. Ο Δήμαρχος έχει μόνον εκλεκτούς για συνεργασία. Έχει τον τελευταίο λόγο και φυσικά τη μεγάλη ευθύνη. Μεγάλες όμως είναι και οι προοπτικές στο Δήμο Ευρώτα. Μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα, οργάνωση της άρδευσης, εντατική καλλιέργεια με νέους στόχους, ανάπτυξη αγροτουρισμού, αξιοποίηση του θαλάσσιου μετόπου, η συγκεκριμένη δημοτική θητεία είναι πολύ κρίσιμη.